Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα από το 29% στο 28% από την 1η Ιανουαρίου 2019 προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή. Ενώ άλλη τροπολογία που κατατέθηκε επίσης από το Υπουργείο προβλέπει την μείωση του ένφια σε χαμηλής αξίας ιδιοκτησίες. Έτσι, από το 2019 το ποσό του τελικού φόρου που θα πληρώνει κάθε ιδιοκτήτης που έχει ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας έως 60.000 ευρώ μειώνεται κατά 30%. Την επόμενη εβδομάδα, και αφού ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Κουλιαράκης επιστρέψουν από το Eurogroup, θα εκδοθεί από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας απόφαση με τίτλο «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2018». Μόλις υπογραφεί και η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή και καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, η ιστοσελίδα κοινωνικομέρισμα.gr θα μπει σε παραγωγική λειτουργία ώστε να δεχτεί τις πρώτες αιτήσεις. Τη μεγαλύτερη συμφωνία στην Ελλάδα σύναψε η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος EASI της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία με στόχο τη διάθεση 40 εκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Το πρόγραμμα EASI απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων έως και 9 άτομα και κύκλο εργασιών μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά σε μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ αναδανειολήπτη χωρίς παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης ή αγορά παγίων στοιχείων. Παράλληλα, σε κάθε χρηματοδοτούμενη επιχείρηση ή επαγγελματία θα παρέχονται προγράμματα εκπαίδευσης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρησιακά και νομικά θέματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Αιτήσεις για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος εγγυήσεων EASI μπορείτε να υποβάλλετε στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, ενώ για τους πελάτες της υπηρεσίας iBank Internet Banking προσφέρεται η επιπλέον δυνατότητα υποβολής και έγκρισης αιτήματος ηλεκτρονικά για εύκολη και άμεση εξυπηρέτηση. Πληροφορίες στο nbg.gr. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνεται στις 605,89 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,27% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.